Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. 5η 27 Ιουλίου και η εκπομπή Αυτοδιοίκηση Λάιβ είναι και πάλι κοντά σα. Όπω κάθε φορά, έτσι και σήμερα, θα συζητήσουμε με δημάρχου, με αυτοδιοικητικού τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο τη τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα να γνωρίσετε κι εσεί καλύτερα το έργο δημάρχων, υποψηφίων δημάρχων, ώστε να έχετε μια καλύτερη εικόνα για τι εκλογέ τη 8η Οκτωβρίου και Στι 15 Οκτωβρίου, οι Άσου δεν καταφέρουν να πιάσουν το πολυπόθητο 43% από την πρώτη Κυριακή. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μέρο να δούμε ε, του καλεσμένου μα. Μαζί μα λοιπόν ο κύριο Στέφανο Γαβρίλ Βλάχο, δήμαρχο Πετρούπολη. Καλώ ήρθατε, Εσπέρα, κύριε Φανίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δάστε καλά. Και ο Δημήτρη Οκάρδαβος, δήμαρχο Καλιθέα. Αντιπρόεδρο, πρώτο αντιπρόεδρο τη ΚΕΔΕ και επικεφαλή τη ελληνική αντιπροσωπεία ε, στι Βρυξέλλε. Ε, τη αυτοδείξη, έτσι δεν κάνω λάθο, κύριε. Σωστά τα λέτε, κύριε Φανίδη, στην Επιτροπή των Περιφερειών. Περιφερειών. Καλησπέρα και σε εσά και στου ε, τηλεθετέ μα. Λοιπόν, ε, γνώριμοι από παλιά και οι δύο δήμαρχοι σήμερα, τον κύριο Βλάχο 2002, αν θυμάμαι καλά, <laughs> ήταν πάλι δήμαρχο τότε, με ένα μικρό διάστημα, ε, επανεξελέγη στη συνέχεια απο χίση. είχατε κάνα 8-9 χρόνια, κύριε Βλάχο, νομίζω, ναι. έτσι, κενό. Αλλά μπράβο σα, γιατί γυρίσατε και τώρα διεκδικείτε και πάλι ε, την πενταετία που έρχεται. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον ε, δήμαρχο τη μεγαλύτερη περιοχή, θα έλεγα, κύριε Βλάχο. Το Δημήτρο Κάρναβο είναι η Καλιθέα, ένα από του μεγαλύτερου δήμου τη Αττικής κύριε Κάρναβε. Το γνωρίζω πολύ καλά, άλλωστε είναι και η γενέτρια του πατέρα μου. Οπότε ένα τεράστιο Δήμο σαν το δικό σα που ξεκινάει σχεδόν από την Αθήνα. Από την, Αθη... από Α... την Αθήνα. Καλά ενάει. το είπα. Και πάει στην παραλία κάτω. Έτσι. Μεγάλο λοιπόν Δήμο και ε, χωροταξικά και γεωγραφικά αλλά και πληθυσμιακά. Αν και στην τελευταία απογραφή είχατε κάτι απόλυε. Είχαμε κάτι... απόλυε. Είχαμε στον Πανελλαδικό Μεσόωρο, κύριε Φανίδη, απόλυε. Ναι, αλλά ναι, 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 ξέρουμε ναι. όλοι ότι έγινε μια απογραφή πάνω στον COVID. Μια απογραφή που ε, είχε και κάποια οργανωτικά προβλήματα προφανώς εξ αυτού του γεγονότος, αλλά και μια απογραφή που βρήκαμε και φαινόμενα ακόμη και αρνητών απογραφής ε, ζήσαμε και αυτά. Ήτανε και αυτό. Άρα, άρα, εκεί πρέπει να οφείλεται αυτή ε, η μικρή απώλεια που είχατε. Πάντω είστε και πάλι κοντά εκεί σε 100.000. Όμω νομίζω ο πραγματικό πληθυσμό είναι πολύ μεγαλύτερο. Εσεί από τα ρολόγια ξέρετε καλύτερα να μα πείτε. Είπατε Οπότε μεγάλη πολλή... κουβέντα. Ναι. Ε, εκτιμώ. Ακούγονται πολλά ότι καλυθέει 200 πληθυσμού. Ναι, αυτό, αυτό ακούγεται. Δεν έχει τόσους, αλλά από τα ρολόγια, ε, πολλαπλασιάζοντας με το μέσο όρο του πληθυσμού ανά βγαίνει ότι έχουμε περίπου γύρω στι 130.000 κατοίκου. Γύρω στου 130.000 κατοίκου. Ε, νομίζω ότι αυτό αρκεί για να καταλάβει κάποιο του πόσο δύσκολο είναι το έργο σα. Διότι εδώ σε μια μικρή περιοχή είναι ο άλλο κοινοτάρχη ή δήμαρχο. Καλά, κοινοτάρχε δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν όσοι έχουν διαμερίσματα τώρα, τα έχουμε κάνει κοινοτικά διαμερίσματα. Τέλο πάντων, έχουν αλλάξει πολλά. Ε, αλλά το θέμα είναι, κύριε Κάρδαμε, και ω αντιπρόεδρο τη ΣΚΕΔΕ, να μα πείτε πώ βλέπετε ότι θα είναι η επόμενη πενταετία στον χώρο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έχει περισσότερα χρήματα, άρα περισσότερα έργα, θα έχει λιγότερα χρήματα, γιατί πολλά ακούγονται και λένε ότι θα περάσουμε πάλι σε μια οικονομική ύφεση στα επόμενα δύο χρόνια. Όλα αυτά είναι γνωστό ότι επηρεάζουν και την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι τα χρόνια αυτά, τα τέσσερα που πέρασαν, ε, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι Δήμοι, δείξατε έργο. Δείξατε έργο γιατί έπεσε χρήμα. Στην θα τα πούμε τα πράγματα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με την αποτίμηση yeah. τη προηγούμενη κατάσταση. Πράγματι υπήρξε μια διαφοροποίηση ω προ το κομμάτι τη χρηματοδότηση των έργων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπήρξαν την προηγούμενη περίοδο χρηματοδοτικά εργαλεία. Το Τρίτσι, με όποια μικροπροβλήματα υπήρξαν, λειτουργήσε αποφασιστικά ώστε να είτε να έχουν δημοπρατηθεί είτε να έχουν δρομολογηθεί σημαντικά έργα για του Δήμου. Η πανδημία μας έφερε κάπως πίσω οργανωτικά. Ζήσαμε στιγμές τηλεργασίας, στιγμές lockdown. Όμως έχουν δημιουργηθεί καλές προοπτικές για την επόμενη περίοδο. Για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι έχουμε έτοιμα, όριμα, είτε δημοπρατημένα έργα, είτε υποδημοπράτηση όλη οι δήμοι της χώρας από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρξαν έρχονται και χρηματοδοτικά εργαλεία γιατί ανοίγει καινούργια περίοδος ΕΣΠΑ και από την άλλη η κυβέρνηση μας διαβεβαιώνει και το δείχνει και με τις πράξεις ότι πρόκειται να αυξήσει τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Είναι μια κουβέντα που έχουμε μπει. Δεν υπάρχουν περιθώρια να περιμένουμε την κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν και την προηγούμενη τετραετία. Οπότε βλέπω ότι δημιουργούνται προοπτικές. Όμως, δεν θέλω να δημιουργήσω μια ψεύτικη εικόνα ε, μεγάλης αισιοδοξία, γιατί ναι μεν αυτές είναι βελτιώσεις αλλά νομίζω ότι το κεντρικό κράτος ανεξαρτήτου κυβέρνησης πρέπει να, να ξαναδεί την συνολική οργανωτική δομή και μέσα σε αυτό και τις χρηματοδοτήσεις του κράτους από την αρχή. Πρέπει να παραδειγματιστεί από τις χώρες της ανεπτυγμένης ε, χώρες της δυτικής Ευρώπης και να δει τι ρόλο διαδραματίζει στις αρμοδιότητες, ε, στην ζωή των πολιτών η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτές τις ανεπτυγμένες χώρες, τι πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους διαχειρίζεται και να γυρίσει και να ξαναδεί τα ζητήματα αυτά. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει πολλά να συζητήσουμε και στην επόμενη στεγματική αναθεώρηση αλλά και επί το πρακτέου να δούμε και στην καθημερινή μας λειτουργία με το κεντρικό κράτος. Ωραία να πούμε και στον κύριο Βλάχο, τον Δημαρχό Πετρούπολη. Ε, κύριε Βλάχο, σα παρακολουθώ και εσά όπω και τον κύριο Κάραβο, όπω και του περισσότερου, αν όχι όλου του δημάρχου τη Αντική. Θέλω να επισημάνω κάτι άσχημο για την αρχή, γιατί είναι κάτι το οποίο, για το οποίο εσεί δεν φταίτε, είναι το μόνο σίγουρο, αλλά ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υφίσταται ω πρόβλημα. Και αναφέρομαι στο Δημαρχείο τη Πόλη. Ε, είμαι τη άποψη, και διορθώστε με αν κάνω λάθο, αν και είμαι σίγουρο ότι δεν θα με διορθώσετε ότι έχετε ένα από τα δύο χειρότερα δημαρχία ολόκληρη Αττικής. Στεγάζεται σε μια πολυκατοικία παλιά. Το δεύτερο χειρότερο δημαρχείο, δεν θα σταματήσω να το λέω, είναι του Βίρονα, που έχει από κάτω ένα σούπερ μάρκετ και από πάνω ένα όροφο με καμία δεκαετία γραφεία και αυτό θεωρείται δημαρχείο. Είναι η γενέτειρά μου, κύριε Κάρναβε, κύριε Βλάχο, ο Βίρονα. Οπότε, τι γίνεται με το θέμα αυτό. Πρέπει επιτέλου, επί των ημερών σα, κύριε Βλάχο, θεωρώ ότι έχετε μια δυναμική και την δείχνετε και θα, λογικά θα είστε πάλι δήμαρχος στην επόμενη πενταετία. Πρέπει να αποκτήσετε την η Πετρίπολη. Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ναι, καταρχήν θα ήθελα και από την εκπομπή να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στι οικογένειε των δύο αδικοχαμένων πιλότων. Yeah. Ζούμε μια δύσκολη στιγμή στη χώρα μα. Και δυστυχώ η απώλεια δύο νέων ανθρώπων ήταν κάτι το οποίο μα συγκλώνησε όλου. Α ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτό ο φιάλτη, ώστε να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα και θα έλθω στο ερώτημά σα. Αλλά θα, θα έρθω και στο γεγονό τη απογραφή. Εμεί είμαστε από ναι. λίγου Δήμου που Ας είχαμε άνοδο. Είχατε άνοδο. Σημαντική, Να, για μας Για την περιοχή σημαντική ήταν. Περίπου 3.000 ε, ήταν η άνοδος. Πιστεύουμε ότι παραπάνω είναι η άνοδο, γιατί είμαστε ένα νεανικό Δήμο. Δεν φοβηθήκαν τον COVID γι' αυτό. Ήτανε Όχι, δεν φοβηθήκαν άνθρωποι... τον COVID. Θα σα πω γιατί, όπω είπε και ο συνάδελφό μου, με τα, σύμφωνα με τα ρολόγια τα οποία μετράμε, περίπου ο πληθυσμό μα είναι πάνω από 90 έω 100 χιλιάδε. Ενώ ο πραγματικό πληθυσμό αυτή τη στιγμή είναι γύρω στι 63 με 64 χιλιάδε, με την απογραφή που έγινε. Ο επίσημο. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Πετρούπολη είναι μια μεγάλη πόλη, έχει τεράστιες ανάγκες και όπως είπατε προηγουμένως εύστοχα είναι ένας Δήμος ο οποίος δεν έχει δημαρχείο. Και αυτό δεν είναι μόνο κάτι το οποίο έγκυται στα, στα σε θέματα ε, ότι δεν έχουμε ένα καλό δημαρχείο για να το επιδεικνύουμε είναι ότι δεν εξυπηρετεί το πολίτη. Εφόσον δεν, υπάρχει ένα, δεν υπάρχουν συγκεντρωμένες οι υπηρεσίες σε ένα χώρο στεγασμένο, δεν εξυπηρετεί το πολίτη. Υπάρχει διασπάθηση, υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια κατάσταση όπου αναγκαζόμαστε να εκταμιεύουμε εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ για να στεγάζουμε, για να νοικιάζουμε άλλου χώρου. Για να πάει η τεχνική υπηρεσία, να πάει το δημοτολόγιο, να πάει ο πολιτισμό, να πάει ο αθλητισμό κλπ. Με αποτέλεσμα, δηλαδή, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία τα στερούμε ουσιαστικά από υπηρεσίε που έπρεπε να προσφέρουμε στα ΚΑΠΗ, κοινωνικέ υπηρεσίες στου δημοτικού παιδικού σταθμού, στου έχοντε ανάγκη, σε άπορου. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση, εφόσον ο Δήμο μα εντάχθηκε στο πρόγραμμα Τρίτη, στο μέτρο 6, όπω είπε και ο συνάδελφο ο κ. Κάρναβο. Λοιπόν, εντάχ, εντάχθηκε και η Πετρούπολη. Έχει δημοπρατηθεί το, το Δημαρχείο στην περιοχή της, του Αγίου Δημητρίου. Στην εκκλησία εκεί. Αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος και πιστεύουμε ότι σε 1,5 χρόνο θα είναι έτοιμο το Δημαρχείο της Πετρούπολης, ένα σύγχρονο δημαρχείο, βιοκλιματικό, θα είναι άρρηκτα δεμένο με το περιβάλλον, θα είναι ξεχωριστά από το άλλο του Αγίου Δημητρίου. Δεν πρόκειται να κοπεί ούτε ένα δέντρο, γιατί λένε διάφορα ότι θα παραβιάσουμε το άλλο του Αγίου Δημητρίου κλπ. Ούτε ένα δέντρο δεν πρόκειται να κοπεί. Θα υπάρχει προσθήκη πρασίνου γύρω-γύρω. Και το κυριότερο είναι ότι επιτέλου ο Δήμο θα έχει ένα δημαρχείο θα εξοικονομεί χρήματα και κυρίω θα εξυπηρετούνται οι πολίτε, που αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται. Και οι υπάλληλοι, να μην ξεχνάμε και αυτού, θα δουλεύουν σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Και ο Δήμο θα μπορεί να διοικηθεί. Δεν μπορεί να διοικηθεί ένα Δήμο, τόσο μεγάλο Δήμο, όταν είναι διασπαρμένε οι υπηρεσίε. Και με κάτι ασασέρ που έχετε εκεί τη πλάκα. αυτό θα είναι το... και αυτά και Καταρχήν λειτουργεί και, δηλαδή είναι και θέμα το ότι δεν υπάρχουν και προδιαγραφέ. Ωστε να λειτουργεί αυτό το Δημαρχείο που είπατε, η παλιά πολυκατοικία, που όντω είναι μια παλιά πολυκατοικία. Το παραδεχόμαστε. Δεν υπάρχει, δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να κλείσει αυτό. Εφόσον πάνε να τηρήσουμε τι προδιαγραφέ, κακό λειτουργεί εκεί. Άρα όμως... πρέπει να γίνει τάχιστα το ε, δημαρχείο. Το έχουμε δρομολογήσει. Το έχουμε δρομολογήσει. Το είπε, Εγκαταστάθηκε ο Εγκαταστάθηκε πριν μία εβδομάδα ο εργολάβο μέσα και σε ένα μισό χρόνο θα είναι έτοιμο το δημαρχείο. Παράλληλα όμω έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλά μεγάλα έργα, εμβληματικά, οραματικά θα έλεγα, τα οποία τα είχαμε ουσιαστικά σχεδιάσει εδώ και 20 και 30 χρόνια. Δηλαδή τα είχαμε. Σε, όπως είναι το. Τα σχεδιασμένα. Οι, 20... Τα είχαμε σχεδιάσει. Μια... Τα είχαμε οραματιστεί ναι. ότι πρέπει να γίνει. Και... Καταρχήν η ανάπλαση Περα... του θέατρου Πέτρα. Ναι. Η ανάπλαση του θέατρου Πέτρα. Ξέρετε, το, το, το θέατρο Πέτρα είναι το καμάρι μα. Είναι ένα εμβληματικό χώρο πολιτισμού mm. σε μια γωνιά τη Δυτική Αθήνα. Σε μια λαϊκή γωνιά τη Δυτική Αθήνα και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε αυτόν τον χώρο. Και βέβαια χρωστάμε και στον αίμνη, στο Μήνο Αβολονάκη, το μεγάλο σκηνοθέτη, και στην αείμνηστη υπουργό την Μελίνα Μερκούρη, η οποία συλλάβανε ακριβώ αυτή την αντίληψη ότι παλιά νταμάρια μέσα στην Αττική πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για παραγωγή πολιτισμού και τέχνη. Άρα, η ανάπλαση η οποία έχει ενταχθεί ουσιαστικά στο Ταμείο Ανάκαμψη με 7,5 εκατομμύρια ευρώ είναι κάτι το οποίο θα υλοποιηθεί την επόμενη περίοδο και είμαστε αποφασισμένοι, δηλαδή έχει γίνει μελέτη, έχει γίνει μελέτη, δημοπρατείται αμέσως στο επόμενο διάστημα το έργο και πιστεύω ότι σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμο ένα σύγχρονο θέατρο πέτρα, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε παραγωγή παγκόσμια τη ελληνική που υπάρχει με ασφαλές, θα λειτουργεί ασφαλώς, με σύγχρονη περίφραξη, με σύγχρονα φουαγέ, με σύγχρονα αποδητήρια, με σύγχρονη είσοδο και το οποίο θα είναι δίπλα. Από ένα άλλο εμβληματικό έργο που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή και το οποίο μπορεί να εγενειαστεί το Σεπτέμβριο, όπω είναι το ιστορικό καμίνι τη Πετρούπολη. Το ιστορικό καμίνι τη Πετρούπολη που ήταν δίπλα ακριβώ από το νταμάρι εκεί που έγινε το θέατρο Πέτρα, αυτή τη στιγμή γίνεται ανάπλαση με χρηματοδότηση από την περιφέρεια και ελπίζουμε ότι μέσα στον ε, ε, Σεπτέμβριο θα το, δημο... το εγκαινιάσουμε ώστε να το απολαύσει ο κόσμο, όχι μόνο τη Πετρούπολη, αλλά όλη τη Δυτική Ανδρική. Όπω βλέπετε, έχουμε απλώσει τραχανά σε όλα τα σημεία και τα. Μετά είναι το, το Εθνικό Στάδιο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και το οποίο βέβαια είναι ένα οραματικό έργο γιατί θα λύσει πολλά προβλήματα για τις αθλητικές ανάγκες της περιοχής. Είμαστε ένας Δήμος νεανικός, με πάρα πολλά παιδιά. Έχουμε προβλήματα αιθουσών, που σε άλλους Δήμους υπάρχει πληθώρα αιθουσών, εγκατάλειψη αιθουσών. Εμείς έχουμε ανάγκες για καινούργιες αίθουσες, γιατί έχουμε νέα ζευγάρια. Έρχονται πάρα πολλά νέα ζευγάρια στην Πετρούπολη. Λοιπόν, άρα πρέπει να ικανοποιήσουμε αυτέ τι ανάγκε των παιδιών, των νέων και πρέπει να γίνει άμεσα το Εθνικό Στάδιο, το οποίο το είχα αρχίσει εγώ το 2008. Εγκαταλείφθηκε από την επόμενη διοίκηση. Γιατί αυτή δεν πήγαμε χρήματα. Τέλο πάντων. Η εγκατάλειψη είναι μόνο με Εγκαταλείφθηκε γιατί έπρεπε να γίνει μία άρση τη επικίνδυνοτητα ενό ιστάμενου βράχου, το οποίο δεν το κάναν τότε. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή το έχουμε βάλει ξανά μπροστά, ώστε να ολοκληρωθεί η, με, η μελέτη τη επικινδυνότητα και να συνεχιστεί η κατασκευή του, του μεγάλου αυτού σύγχρονου σταδίου, το οποίο θα έχει ε, κουλοάρ, 8 κουλουάρ περίπου, κλασικού αθλητισμού και ένα ε, γήπεδο ποδοσφαίρου προδιαγραφών UEFA. Μεγάλο έργο γι' αυτό. Και πάμε και συνέχεια, αν θέλετε, συνεχίζω. Βέβαια. Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Κάρναβο, <laughs> ε, που πάντα ε, ο Δημήτρης Ο Κάρναβος βοηθάει και από τη θέση του, τη θεσμική, του Αντιπρόεδρου ΣΚΕΔΕ... Και μας βοήθησε Έτσι. από τη θεσμική Α, θέση. του να το πω ότι μας είδατε. βοήθησε ο κύριος Κάρναμος. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο να για το <laughs> <laughs> Γιατί από του λίγους συναδέλφους που λένε δημόσια ότι βοηθήσαμε σε... με από τη θέση τη θεσμική τη ΣΚΕΔΕ άλλους δήμους για να κάνουν έργα. Μα το έκανε και γι αυτό και το επισήμανα και προ τη μήνυ του το είπε και ο ίδιο ο Δήμαρχο. Δημήτρη Κάρναβε, εγώ κοίταξε, την ξέρω τόσο καλά την περιοχή τη δική σου. Από πού να ξεκινήσω τώρα και πού να τελειώσω. Τι να πω για το ιστορικό Ελπάσο, το γήπεδο που έχω παίξει και μπάλα εκεί, ήμουν στι Ακαδημίε <laughs> τη Καλιθέα. Ε, θέλω να μα πει όμω, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά έργα, να μα ξεχωρίσει τα πιο σημαντικά, έτσι για να τα θυμηθεί ο κόσμο και αν έχουμε τον χρόνο η κανόνε έτο, ή κανόν πώ θα το κάνει, να μα πει και τι οραματίζει και την επόμενη πενταετία. Λοιπόν, το βασικό, Βαγγέλη, φανεί ότι αυτή την περίοδο, όπω είπαμε, είχαμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Πολλέ φορέ η αυτοδιοίκηση δυσκολεύεται στην ορίμανση ε, των έργων. Είχαμε σχέδιο να δυναμώσουμε και το κέντρο τη πόλη, γιατί στον καταμερισμό με τι άλλε πόλει πάντα παίζει ρόλο αυτό. Πόσο μάλλον που η Καλιθέα είναι ένα χώρος που κυριαρχεί το Ιανεμπόριο δίνει ε, ζωή, δίνει εργασία, δίνει εισοδήματα στους καλλιθέατες στο Ιανεμπόριο. Άρα πρέπει να κοιτάμε αυτές τις περιοχές, αλλά φυσικά και τις γειτονιές που είναι και περιοχές κατοικίας. Έτσι λοιπόν δώσαμε μεγάλη έμφαση στο κέντρο. Από πού να αρχίσω. Από το πάρκο της πλατείας Ζαβάκη που πραγματικά σε καλό να έρθει να το επισκεφτεί βράδυ έρθει. με τη γυναίκα σου. Έχω έρθει, έχω γίνει και εκδηλώσει. Κάποτε ήταν. Δεν είναι μόνο η πλατεία που γίνονταν πάντοτε. Η πλατεία πάνω. λέγω, ναι. Κάποτε ήταν γκέτο. Πλέον μπαίνει στο πάρκο. Ένα καινούριο πάρκο με καινούρια ε, φυτοτεχνική έτσι έχει εφαρμογή. Πε, έχει περάσει αυτό το πάρκο εκεί. Ε, Όχι γκέτο που λε. Τώρα ας. πλέον είναι για όλου. Όταν ο Αρκουδέα έδιωξε του αρχικού από τα εξάρχεια, <laughs> σε εσά ήρθαν Λοιπόν, αυτά τελειώσουν. <χει> έχουμε μια άλλη καλυθέα. Μια καλυθέα φιλική και προσβάσιμη για όλους. Να δει, έλα λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ που κάποτε έκλεινε το πάρκο, να δεις οικογένειε, νέους, παιδιά, φωτισμένο με νέα ε, φυτοτεχνική προσέγγιση, με έξυπνο εξοπλισμό. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια μεγάλη αλλαγή εκεί. Μαζί με την Ελευθερίου Βενιζέλου που φτιάξαμε εμείς το διάζωμα και η περιφέρεια ανταποκρίθηκε και σε μας και έκανε το έργο της ασφαλτόστρωσης, έχουμε φτιάξει ένα νέο δυναμικό κέντρο. Σε αυτό ε, δεν θα πω για τις ασφαλτοστρώσεις που έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε κάνει 30 δρόμους πάνω από 130.000 τετραγω... 130 τετραγωνικά μέτρα που και αυτά βοηθάνε. Η Δαβάκη για παράδειγμα έχει γίνει, Χαροκόπου. Τώρα ετοιμάζουμε την Αγίων Πάντων, την Καλυψού, την Κολοκοτρώνη. Έχουμε εργολαβία που εκτελείται. Αλλά θα μείνω στη Θησαίωση που είναι ο κεντρικό δρόμο τη πόλη. Αυτό που ξεκινάει δεν... από την Αθήνα και πάει στον Περέιρα. Ακρι... Λοιπόν, Ακριβώ. Χαμηλά, στη θάλασσα φτιάξαμε εμεί το διάζωμα. Ε, Καινούριο από την αρχή. Ήρθε η περιφέρεια με δική μα ε, 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 διεκδίκηση, να το πω έτσι. Έφτιαξε πρόσφατα την ασφαλτόστρωση. Έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία εικόνα πλέον στο κέντρο τη πόλη. Ετοιμάζουμε δύο μεγάλα έργα στην περιοχή. Το ένα είναι η. Ε, Εμεί από το 3 στι που είπε ο, ο, Δήμαρχος, ο κύριος Βλάχος δίπλα μου, που θα φτιάξουμε το μεγαλύτερο πολιτιστικό κέντρο της Νότιας Αθήνας, ε, την θα βάλουμε μέσα την ε, τα μας δημιουργία, αίθουσες που χρειαζόμαστε, τη βιβλιοθήκη, θερινό σινεμά και πολλά άλλα, χωρίς να εξαντλήσουμε την δόμηση. Το έργο θα δημοπρατηθεί αρχές στην Οπόρου. Έχουμε από το Ταμείο Ανάκαμψη. Εκεί έχουμε προχωρήσει και έχουμε πλέον ε, αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τη Δευτέρα και έχουμε προχωρήσει για ε, πιο γρήγορα. Εξασφαλίσαμε 8 εκατομμύρια, βάλαμε και κάποια δικά μα λεφτά. Και εκεί τι φτιάχνουμε, Ευαγγέλη ε, συνδέουμε την κλειστή στεγασμένη αγορά μα, το ιστορικό μα κέντρο, το συνδέουμε με τον Ιάρχο. Φτιάχνουμε τη Δημοσθένου από την αρχή, τη Δοηράνη από την αρχή, τη Σκρά ολόκληρη. Την ε, τμήμα της Σπάρτης και της Αριστείδου. Άσφαλτος, πεζοδρόμια, έξινος εξοπλισμός, έξινες διαβάσεις, LED φωτισμός, πράσινο. Ε, 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 κάνουμε ουσιαστικά μια τεράστια ανάπλαση την οποία θα, χαρεί, θα χαρούν οι πολίτες. Η νέα καλυθέα του, του Κέντρου Πολιτισμού ιδρύμα Σταύρος Νιάρθοκος συνδέεται με την ε, κλειστή στεγασμένη μας αγορά και πλέον μπορεί ο κόσμος να κινηθεί. Έχουμε δημοπράτηση, έχουμε, τε, τελειώνουμε εδώ, αναλαμβάνει ο εργολάβος. Και κάτι πολύ σημαντικό. Ε, μέσα στο Σεπτέμβριο προκυρήσουμε το Open Mall. Θα πεζοδρομήσουμε την ε, κλειστή στεγασμένη αγορά, τους γύρω δρόμους, όχι την ίδια αγορά, τους γύρω δρόμους. Ε, 70 επιχειρήσεις θα αναπλαστούν, θα φτιάξουν μια καινούρια πρόσωψη. Και όλα αυτά θα γίνουν με έσπα. Και θα αποκτήσουμε και λοιπόν μια περαιτέρω δυναμική αγορά. Ακριβώς στις γειτονιές που περπάτησε ο πατέρας εκεί ε, στα προσφυγικά. Μια νέα λοιπόν Καλυθέα γεννιέται. Τα πρώτα έργα έχουν παραδοθεί. Και έτσι με τον τρόπο που σου απήντησα έρχονται και τα μεγαλύτερα επόμενα. Και ένα τελευταίο να σε ρωτήσω για να πω και στον Δήμαρχο Πετρούπολη. Γιατί περνάει ο χρόνος. Οι καλυθέαξεις για τον κόσμο που δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζει, ε, έχει και δεν έχει θάλασσα. Δηλαδή, φτάνει στη θάλασσα, τη βλέπει, αλλά ο Δήμο Καλυθέα, διόρθωσέ με κύριε Κάρναβε, κύριε Δήμαρχε, αν κάνω λάθο, δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτή του την. Ε, πώς Πώ θα το πω, Βαγγέλη Αυτό Φανίδη, το πλεονέκτημα. Βαγγέλη το Φανίδη, η Καλυθέα έχει αδικηθεί από τι κυβερνήσει, από τι περιφερειακέ νομαρχίε. Άρα, συμφωνεί νομαρχί, μαζί μου. Έχει αδικη, αδικηθεί μαζί με το Μοσχάτο. Λοιπόν, είμαστε εδώ νομίζω στο τέλος αυτής της ιστορίας. Έγινε η πρώτη φάση των έργων, η οποία δημιούργησε τη βαριά υποδομή, ε, το συγκοινωνιακό κομμάτι, το αντιπλημμυρικό που μας έλειπε και ήταν πολύ απαραίτητο Εντάξει, ε, εδώ και ένα μισή χρόνο Με πλέον. Την την δεν κάνουμε. κινδυνεύουμε, αλλά ε, θέλουμε όπω οι υπόλοιποι κάτι. Να έχετε πρόσβαση στη θάλασσα. Πρόσβαση στη θάλασσα. Διεγκρι... Πώ θα γίνει αυτό, ε, Ετοιμάζεται το έργο να δημοπρατηθεί. Εντάχθηκε φέτο μετά από επιτέλου πολλά χρόνια στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και πλέον περιμένουμε από την περιφέρεια να μας πει πότε ακριβώς θα δημοπρατηθεί το έργο. Γι' αυτό Βαγγέλη Φανίδη αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα εν, εν, μέσω καύσωνα πήγαμε εκατοντάδες πολίτες με ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων παραμερίσαμε όποιε διαφορές έχουμε και πήγαμε όλοι μαζί και διαδηλώσαμε γιατί ζητάμε πλέον να τελειώσει αυτή η αδικία. Να μας πει η περιφέρεια και επιτέλους όχι μόνο να μας πει να δημοπρατήσει αυτό το σημαντικό έργο χωρίς να αλλάξει το χαρακτήρα των χρήσεων που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα. Και επειδή κάποιοι βιαστήκανε, ενώ ήρθαν το βράδυ στην, στην διαμαρτυρία για να τους δει ο κόσμος το πρωί, μετά λέγανε άλλα, συμβαίνουν αυτά. Να θυμίσω και προς ε, τους ε, τηλεθεατές μας ότι έχουμε εξαντλήσει όλες τις θεσμικές δυνατότητες που είχαμε. Έχουμε πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε ενημερώσει όλε τι περιφερειακέ παρατάξει, έχουμε συναντηθεί με όλα τα κόμματα και τα οποία έχουν κάνει ερωτήσει και επερωτήσει. Από κορύφωμα, η Άιμνη στη Φόφη γεννηματά. Έχουμε ε, κάνει επιστολέ, παράστάσει. Αλλά δεν γίνεται αυτό που πρέπει. Γι' αυτό <Το> και διαμαρτυρηθήκαμε. Θεωρώ ότι θα γίνει. Αλλά ξέρει, η Σφαγγέλ Και ο χρόνο είναι κρίσιμο. Γιατί η και το Μοσχάτο αλλά και όλη η Αττική χάνουμε ευκαιρίε, χάνουμε ποιότητα ζωή, χάνουμε οικονομική δραστηριότητα. Κύριε Βλάχο, έχουμε πέντε λεπτά. Σα ακούμε. Εγώ αυτό που θέλω να σα ρωτήσω, μια σύντομη απάντηση, τι γίνεται εκεί με τι διεκδικήσει στο ποικίλιο όρο. Έχω βαρεθεί τόσα χρόνια να, να, διαβάζω, να διαβάζω Καταρχήν, ότι αυτέ ναι. υφίστανται. Εντάξει. <κυμ> Ο καθένα ζητάει ό,τι θέλει, βέβαια. Θα ήθελα να, να παριθμίσω και κάποια άλλα έργα τα οποία ναι. κάναμε. Σε πέντε λεπτά και να το κάνουμε. Σε πέντε λεπτά και. Ε, καταρχήν, αναπλάσαμε 8 πλατείε. Φτιάξαμε παιδικού σταθμού, φτιάξαμε ε, νηπιαγωγεία. Ε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είμαστε στη φάση να φτιάξουμε άλλα δύο νηπιαγωγεία στην περιοχή της Πετρούπολης, τα οποία τα έχουν χρηματοδοτήσει, έχει μπει ο εργολάβος μέσα. Άρα είμαστε, ε, βρίσκει... υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο ασφαλτοστρώσεων αυτή τη στιγμή στην Πετρούπολη. Ο εργολάβος έχει μπει, ήδη έχει αρχίσει από την πάνω Πετρούπολη, θα συνεχίσουμε προς τα κάτω. Πολλοί δρόμοι μα θυμίζαν ουσιαστικά κάμελ τρόφι, αυτή τη στιγμή του επιδιορθώνουμε. Λοιπόν, ε, έχει, ναι, είναι πράγματι, η αλήθεια είναι αυτή. Ε, και είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο γιατί φανταστείτε ότι για να υλοποιήσει ένα έργο πρέπει να έχει έτοιμες μελέτες. Όταν αναλάβαμε το 2019 δεν βρήκαμε ούτε μία έτοιμη μελέτη. Έτσι έπρεπε να αρχίσουμε από την αρχή. Να μπούμε σε χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Να διεκδικήσουμε χρήματα από την κυβέρνηση. Ε, μαζί με την ΚΕΔΕ, μαζί με τους άλλους συναδέλφους ε, να μπούμε στο πρόγραμμα Τρίτσης. Καταφέραμε και μπήκαμε σε όλα τα προγράμματα, όπως ανέφερα προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα τεράστιο έργο στην Πετρούπολη. Έχουν μπει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Πετρούπολης. Άρα αυτό το έργο πρέπει να υλοποιηθεί και πρέπει να παραδοθεί στο λαό της Πετρούπολης. Η μοναδική διοίκηση που μπορεί να το καταφέρει αυτό είμαστε εμείς και το έχουμε αποδείξει. Όλα τα μεγάλα έργα, και βέβαια υπήρχαν και στον Πόλεμο, δεν θέλω να μην δινήσω τίποτα, αλλά τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν γίνει στην Πετρούπολη, αυτή τη στιγμή γίνονται από αυτή τη διοίκηση. Λοιπόν, θα ήθελα το ζήτημα με τι διεκδικήσει. Το βουνό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μα. Είναι καταρχήν το καμάρι μα, γιατί είναι ένα δασωμένο βουνό. Το προστατεύουμε με νύχια και με δόντια, όχι μόνο από του διεκδικητέ, αλλά και από τι πυρκαγιέ. Φανταστείτε ότι είμαστε ένα Δήμο, ο οποίο δεν είναι πλούσιο Δήμο, γιατί είναι Δήμο αμυγού κατοικία. Δεν έχουμε ούτε βιομηχανίε, ούτε αποθήκε, ούτε τίποτα. Είμαστε ένα Δήμο ο οποίο στηρίζεται ουσιαστικά τα τακτικά του έσοδα μέσα από, τε, από τη ΔΕΗ, από τι κάπου που παίρνουμε από την κεντρική διοίκηση και ουσιαστικά από κάποια κίνητα τα οποία έχουμε και παίρνουμε κάποια ενίκεια. Άρα τα οικονομικά μα είναι δεδομένα. Κάνουμε καλή διαχείριση των οικονομικών. Ναι, όνος. γιατί παλιά ο Δήμο εκεί και... Κάνουμε και καλή εδώ, διαχείριση. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει τρία καινούργια πυροσβεστικά. Τρία καινούργια πυροσβεστικά. Έχουμε 30 άτομα εξειδικευμένου ανθρώπου στην πυρασφάλεια, όπου κάνουν συνέχεια περιπολίε. Ε, θέλω. Ναι, όχι, οι εργαζόμενοι από την Πετρούπολη, εμεί. Πολιτική προστασία. Του προσλαμβάνουμε είναι... εμεί. Βεβαίω. Στη βάση, φαντάζομαι. Γιατί... Βεβαίω. Είναι εξειδικευμένοι, είναι επιστοποιημένοι από την πυροσβεστική για να μπορούν να πηγαίνουν μέσα στο, στο δάσο. Δεν μπορεί να πηγαίνει οποιοδήποτε. Είναι επιστοποιημένοι από την πυροσβεστική. Άρα γίνονται περιπολίε. Έχουμε τρει καινούριε υδροφόρε. Είμαστε ένα Δήμο που νομίζω ότι δίνουμε, έχουμε από τι μεγαλύτερε δυνάμει, αναλογικά με τη δύναμη του Δήμου, στα θέματα τη πυροπροστασία και τη πολιτική προστασία. Το έχουμε αποδείξει αυτό. Παράλληλα, δίνουμε αγώνα να σταματήσουν οι διεκδικήσει, κυρίω από τη Μονή Λαμία, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είχε εντάξει στο έψωλον 9 όλο το ποικίλο όρο. Εμεί δίνουμε αγώνε εκεί. Εμεί έχουμε διαφυλάξει. Το δημόσιο χαρακτήρα του ποικίλου όρου. Το τη μισή Πετρούπολη και το μισό περιστέρι. Εμεί έχουμε πάει στα δικαστήρια, εγώ έχω, έχω συρθεί τουλάχιστον 20 φορέ στη διάρκεια των θητιών μου στα δικαστήρια και οι περισσότερε περιπτώσει έχουμε νικήσει. Παρά τα αυτά όμω, η Μονή Λαμία βλέπει για λίγο καιρό ξαποστέλνει και ξανά προ την δόξα τραβά. Συνεχίζεται. συνεχίζεται το έργο, αλλά εδώ είμαστε όμω να σταματήσουμε αυτέ τι διεκδικήσει. Και η μοναδική διοίκηση που έχει κερδίσει τόσε πολλέ φορέ είμαστε εμεί. Και το λέμε ευθαρσώς στον κόσμο που μα παρακολουθεί τη Πετρούπολη, ότι μόνο εμεί μπορούμε να διεκδικήσουμε σοβαρά τα ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα ε, τη Πετρούπολη. Ε, Θέλω να σα ευχαριστήσω κύριε Βλάχο, Δήμαρχε Πετρούπολη. Κύριε Κάρναβε, Δήμαρχε Καλεθέα και Α, Αντιπρόεδρε τη ΚΕΔΕ, ε, για την Επιτροπή Περιφερειών. Τα είπαμε, ότι είστε και επικεφαλή ε, τη ελληνική αντιπροσωπή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και του δύο που ήσασταν εδώ. Νομίζω ότι ακούστηκαν ενδιαφέροντα ζητήματα που ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να τα ακούει έτσι. Να το πω από τα μεγάλα καλά για τα οποία δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση για τους δικούς τους. Είναι δικούς. και το παράπονο μας Βαγγέλη αυτό το είπαμε ε, και στα κόμματα ότι πέρασαν εκλογές και κανένας δεν έβαλε στην ατζέντα την αυτοδιοίκηση. Φαίνεται ότι τελικά στην Ελλάδα δεν έχουμε ανακαλύψει το αναπτυξιακό εργαλείο της ε, αυτοδιοίκησης. Αν το κράτο το ανακαλύψει, πιστεύω ότι οι υπηρεσίε προ του πολίτε θα είναι ακόμη καλύτερε. Να είστε καλά. Ένα πράγμα Είτε να πω και εγώ πάνω σε αυτό. Όπω γνωρίζετε, η αυτοδίκηση είναι η εγκύτερη μορφή εξουσία εξουσίας ε, των πολίτη. Έτσι ακριβώ. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και είναι γεγονό ότι έχουμε πάρει αρκετέ αρμοδιότητε. Πήραμε χρήματα αυτή την περίοδο, σαφώ και πήραμε χρήματα. Αλλά χρειάζονται ακόμα δομικέ αλλαγέ ώστε πράγματι η αυτοδιοίκηση να παίξει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει και το έχει αποδείξει σε διάφορε. όπω το αποδείξαμε και στη διάρκεια τη πανδημία. Η αυτοδιοίκηση στάθηκε στο ύψο τη και ουσιαστικά κράτησε την κοινωνία όρθια. Μ' καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.